Λείπει. Η Σοφία λείπει. Ποια είναι η Σοφία? Οχ! Δεν τρόμαξες έτσι άσχημη που είσαι. Όχι. Να φύγω. Αν ήταν να χαρακτηρίσω κάπως την ταινία, δηλαδή αυτό που αν κάποιος έπρεπε να τη βάλει σε ένα ράφι, σε ένα βίντεο κλαμπ, θα φαντάζομαι ότι θα την έβαζε στις δραμεντί. Έτσι είναι ένα νέο είδος αυτό, υβριδιακό ας πούμε, και δράμα και κωμωδία μαζί και τέτοια. Έχει χιούμορ αρκετό η ταινία, αλλά κυρίως το πρώτο της μέρος, μετά κάπως μεταμορφώνεται σιγά σιγά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαν κανείς να ξεκινάει να κάνει μια βόλτα στην εξοχή, έτσι με λιακάδα και τέτοια, και εκεί που συζητάει και περπατάει και δεν έχει καταλάβει πώς περνάει η ώρα, να βρεθεί ας πούμε νύχτα, να βρέχει σε ένα δάσος ας πούμε εχθρικό και σκοτεινό και να πρέπει κάπως να βγει από εκεί. Κάπως έτσι, αυτό είχα στο μυαλό μου περίπου ας πούμε, όταν φτιάχναμε την ταινία. Θα τη συναντήσω, θα μάθω γιατί χωρίσαμε και μετά θα ελευθερωθώ. Δεν είναι ότι δεν την έχω ξεπεράσει. Προβλέπετε σεξ? Μάλλον αυτό ικανοποίηση. Δεν βρήκα κάποια δυσκολία στο να γράψω μια ταινία για το μετά μια σχέση, γιατί πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς, ιδιοσυγκρασιακά δηλαδή, αλλά το κάνω θέλω να πω, αλλά το πιστεύω και για τους άλλους ανθρώπους, ότι το να σκέφτεται κανείς μια κατάσταση ξανά εκ των υστέρων, δηλαδή να μην συμβαίνουν τα πράγματα και απλώς πάμε στα επόμενα, αλλά να επιστρέφουμε ουσιαστικά να τιμάμε την ιστορία μας, όπως έχουμε ιστορία ας πούμε για ένα έθνος, την ιστορία, να έχουμε και εμείς τη δική μας προσωπική ιστορία στην οποία επιστρέφουμε και τη διαβάζουμε ξανά και ξανά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη σε μια κατάσταση ή ποιοι ήμασταν εμείς εκεί μέσα, ας πούμε, ή ποιοι ήμασταν και ποιοι γίναμε, ή πού κάτι μπορεί να στράβωσε κτλ. Πιστεύω ότι το να καταλάβουμε είναι ο τρόπος, ας πούμε, ένας από τους τρόπους να εξελιχθούμε. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να εξελιχθούμε αλλιώς. Οπότε κάπως δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε. Επίσης, μ' αρέσουν οι ταινίες που δεν κρύβουν τίποτα. Δηλαδή, συχαίνω με τις ταινίες που έχουν μια μεγάλη ανατροπή ή ένα τύπου whodunit που άμα το μάθεις σχεδόν χάνεται η μισή αξία της ταινίας, ας πούμε. Μ' αρέσουν οι ταινίες που από την αρχή, ακόμα και να σου λένε και το φινάλε, ότι αυτός θα πεθάνει. Και εσύ δες τώρα δύο ώρες πώς θα πεθάνει, ας πούμε. Δεν με πειράζει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ας πούμε είναι συστατικό μιας καλής ταινίας αυτό, κατά τη γνώμη μου. Οπότε μ' άρεσε να ξεκινάω μια ταινία όπου ξέρουμε τι έχει γίνει και πάνω κάτω τι θα γίνει. Αλλά το θέμα είναι το πώς εκεί μέσα, ας πούμε. Την πόρτα δεν θα την ανοίξω. Θα την ανοίξεις. Έλα, πλάκα κάνω, έλα να βγούμε έξω. Ενώ εκεί που ήμασταν πριν, όχι πιο έξω. Ο Νίκος είναι ένας τύπος πολύ εξωστρεφής, ευφυής, έτσι αφήνεται στο ρεύμα. Με πολύ χιούμορ. Αλλά είναι από αυτούς τους τύπους που ξέρεις, μπορεί να έχουν 100 πράγματα στο κεφάλι τους και να λένε τα 80. Η Σοφία, καταρχήν της αρέσει να φεύγει. Και είναι από αυτούς τους τύπους που μάλλον μπορεί να έχουν και 200 στο κεφάλι τους, αλλά να μην λένε ότι τα 20. Έχει δηλαδή μια εσωτερική δύναμη για μένα, ας πούμε, υπόγεια τρομακτική. Παρότι μπορεί να φαίνεται πιο αδύναμη με μια πρώτη ματιά, ας πούμε, σε μια αντιπαράθεση. Γιατί κανείς που δεν εκφράζεται ή δεν μπορεί ακριβώς να εκφραστεί, δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεται. Για να απαντήσω στην ερώτηση του γιατί αυτοί δεν τα βρίσκουν, αν μπορούσα να απαντήσω σε 5 λεπτά ή και σε 10 με λόγια, δεν θα έκανα αυτή την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς ψάχνει να βρει ανάμεσα στα όσα λέγονται και στα όσα βλέπει, ας πούμε, στην ταινία. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το απαντήσω. Λέγε, λέγε. Τι θες να πούμε, λέγε. Τι λέγε. Τι θες να μάθεις, λέγε. Εννοώ, τι κατάλαβες. Τι εννοώ. Όχι, δεν κατάλαβα. Για πες. Ρώτα. Σκάσε! Όχι τώρα, είπαμε! Ανησύχησες. Όταν υπήρχε η ιστορία του Afterlove, μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια μικρού μήκους για την Αθήνα και σκέφτηκα, επειδή με ενδιαφέραν πολύ αυτοί οι χαρακτήρες, αλλά είχαν ένα ύφος στο πώς μιλάγανε και στο πώς ήταν η σχέση τους κτλ. Το οποίο, ξέρεις πάντα, είναι κάτι το οποίο έχεις κάτι στο μυαλό σου, αλλά είναι ρίψο κίνδυνο να δεις τι θα γίνει, πώς θα γίνει, να λειτουργεί κτλ. Οπότε προτίμησα τότε να πάρω αυτούς τους χαρακτήρες και στοιχεία από αυτούς, ας πούμε, και να φτιάξω κάτι, να γράψω κάτι σε αυτό το ύφος,
περίπου, ώστε να κάνουμε τη μικρού μήκους και να δούμε πώς είναι. Πώς είναι το ύφος, τα παιδιά, η χημεία μεταξύ τους κτλ. Οπότε έτσι κάναμε τον Elvis, ο Elvis είναι νεκρός λέγεται η ταινία. Μας άρεσε ας πούμε, το αποτέλεσμα και μετά κάθισα και έγραψα το σενάριο ας πούμε, της ιστορίας του Afterlove. Δεν είμαστε ωραία. Πού τις βρίσκει τις μπριζόλες, η Λέιλα, πού τις βρίσκει τις μπριζόλες. Το σπίτι στο οποίο γυρίστηκε η ταινία είναι το σπίτι των κουρελιών, το σπίτι που γυρίσαν τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα. Και το σπίτι του Νικολαίδη, δηλαδή εκεί ζούσε ο Νικολαίδης. Εγώ το ξέρω αυτό το σπίτι πολλά χρόνια και μου άρεσε πολύ ο χώρος. Οπότε πέρα από το ότι μου άρεσε και από τις... Δηλαδή ήξερα ότι υπάρχει αυτός ο χώρος που μου αρέσει πολύ και που είναι έτσι συγκινησιακά φορτισμένος. Συζήτησα, ήξερα ότι έχω το σπίτι και οπότε έγραψα το σενάριο ξέροντας ότι θα είναι σε αυτό το σπίτι. Αν ήταν σε άλλο σπίτι, μπορεί να έγραφα ένα λίγο διαφορετικό σενάριο. Άμα με ρωτάς αν έχει ταινία σχέση με τα κουρέλια, ίσως θα μπορούσα να σου πω ότι και τα κουρέλια μιλάνε για ένα μετά. Δηλαδή είναι μια παρέα που ανασυστήνεται, ας πούμε, για να θυμηθεί πώς ήταν όταν ήταν συμμορία στα νιάτα της. Και η δική μου ταινία έχει κάτι τέτοιο, ότι δύο άνθρωποι ξαναβρίσκονται για να επανεξετάσουν, ας πούμε, μια σχέση. Με αυτή την έννοια μπορείς να πεις ότι οι ταινίες έχουν μια σχέση. Αλλά οι λόγοι που πήγα στο σπίτι ήταν πιο προσωπικοί. Θα κλειδωθούμε μέχρι να λυθεί αυτό και να βρούμε τη λύτρωση. Θες να σου πέσω κάτω και να σου πω βοήθεια. Έχω δίκιο, γαμώ την πουτάνα, έχω δίκιο, το καταλαβαίνει! Έχω δίκιο! Μωρή άρε, μωρή ηλίθιε, μωρή ηλίθιε, εσύ λες τα πιο πολλά. Στο Λοκάρνο ήταν ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια μεγάλη αγωνία γιατί είναι μια ταινία που είναι αρκετά βασισμένη πάνω στη γλώσσα, με πολύ διάλογο. Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη γλώσσα. Μιλάνε και πολύ γρήγορα σε κάποιες σκηνές της ταινίας. Έχει και πράγματα που έχουν να κάνουν και με ερμηνείες λέξεων ή λογοπαίγνια κτλ. Οπότε η αλήθεια είναι ότι εγώ έτρεμα ότι θα φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να διαβάσουν υπότιτλους κτλ. Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Γενικά μπορώ να πω ότι άρεσε η ταινία. Δηλαδή, μάλλον άρεσε αρκετά. Δηλαδή, το λέω γιατί πέρα από το τι εγώ εισέπραξα εκεί ή τι άκουσα, είχαμε τρεις προβολές, η μία κιόλας ιδίω σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα. Και ήταν sold out, μετά την πρεμιέρα δηλαδή, που ήταν έτσι κι αλλιώς sold out, ήταν sold out και άλλες δύο προβολές, με αποτέλεσμα το φεστιβάλ να βάλει και μια τέταρτη προβολή. Που μάλλον είναι καλό. Και πήραμε και ένα βραβείο από την Επιτροπή Νέων εκεί. Δηλαδή, η Επιτροπή Νέων, ας πούμε, έδωσε ένα βραβείο σε εμάς, από ένα δίνει. Το οποίο και αυτό μάλλον είναι καλό. Φαντάζομαι δηλαδή ότι τους άρεσε για να μας τη βραβεύσουν, οπότε καλά θα έλεγα ότι πήγαμε. Τώρα παίξαμε πριν δύο εβδομάδες περίπου στη 40η Μόστρα στη Βραζιλία, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βραζιλίας. Θα παίξουμε εδώ στο Διεθνές Φεστιβάλ. Στη Λιθουανία είμαστε κάπου και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω δηλαδή πού θα είμαστε, δεν έχω μιλήσει ακόμα εδώ πού θα είμαστε τον καινούριο χρόνο ή εν πάση περιπτώσει τους επόμενους μήνες. Πολύ ωραία πριν. Αυτά τι που είπες. Αυτά που είπες ήταν πολύ ωραία. Όχι αυτά, τα προηγούμενα. Ποια?